Το τέταρτο μέρος και τελευταίο της εκπομπής, στοιχηματικό ως είδηστε, στο στούντιο της Τηλεορασκήδων, εδώ μαζί μας, ο συνεργάτης μας και ειδικός επί του στοιχήματος, Μύρνας Καλογεράκης. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σήμερα. Καλησπέρα. Και σήμερα και έπονται. Και έπονται. Και έπονται. Καλά πάμε. Τα βάσανά σου δεν τελειώνουν. Δεν είναι βάσανα. Εντάξει. Ωραία, η παρουσία σου λοιπόν εδώ στην τηλεοράσκηδο συνεχίζονται. Μακάρι να φτάσουμε. Θα συνεχίσουμε όσο... κιόλας γιατί δεν πάμε και άσχημα μέχρι τώρα. Εντάξει. Καλά πάμε. Σε καλό, είμαστε, καλά πάμε. Έχουμε θετικό συντελεστή. Θα δούμε. Ωραία, λοιπόν. Καταρχήν θυμίζω ότι είχες δώσει πρόκριση εθνικής, έτσι. Εντάξει, είχαμε πει ότι δύσκολο να κερδίσουμε στον πρώτο αγώνα με την Κολομβία, αλλά όχι, ελπίζαμε ότι. Πρόκριση για το τελευταίο μας με την Αχτή, λέω. Ναι. Είχαμε πει πρόκριση. Αλλά είχαμε πει και από την αρχή ότι το πρώτο παιχνίδι δεν θα το κερδίσουμε και θα περάσουμε. Μπράβο, σωστό. Σωστό. Είχε πει και νίκη η Κολομβία. Παλιδεύτηκε σε 100%. Έτσι. Εντάξει. Δεν ξέρω αν έχει μυαλώσει και νίκη επί τη Ιαπωνία, αλλά όπω και να έχει, στοιχηματικά είμαστε μέσα. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Το γυρίσουμε πάλι πίσω και να δούμε τι κάνουμε στα μακροχρόνια στοιχήματα που είχαμε δώσει από την πρώτη κιόλας εκπομπή. Ναι, στην πρώτη εκπομπή είχαμε γράψει ένα ειδικό στοίχημα από κάθε όμιλο. Θα τα ξαναδούμε τώρα και στην κάρτα, τα οποία είναι μερικά τα οποία έχουν κλείσει ήδη, μερικά τα οποία τα έχουμε πιάσει ήδη, τα οποία έχουν πληρωθεί δηλαδή όσοι μας εμπιστεύτηκαν. Ας ξεκινήσουμε όμως από τον πρώτο όμιλο. Στον πρώτο όμιλο είχαμε πει ότι υπάρχει πιθανότητα ο Χουλκ να είναι πρώτο σκόρερ Βραζιλίας, πράγμα το οποίο δεν έχει απαλληλευτεί, δεν έχει σκοράρει καν ο Χουλκ, ο οποίος δεν πάει πάρα πολύ καλά στις εμφανίσεις. Γενικότερα, ναι. Και πολύ δύσκολο αυτό το στοίχημα να το πιάσουμε. Εντάξει, ήταν και μεγάλη απόδοση, αλλά γενικά δεν ήμασταν εντός. Αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο τους αγώνες του ομίλου. Όχι, αφορά όλη την διοργάνωση. Απλά εμείς επιλέξαμε ένα ειδικό στοίχημα από κάθε όμιλο στην αρχή της διοργάνωσης. Εκτός τώρα και αν δει κανένα όνειρο Χουλ και είπα και ρίξει 3-4, αλλά. Πάλι δε, ο Νέιμαρ έχει 4, πρέπει να βάλει 5. Ή και 4 να βάλει, πάλι θα το πληρωθούμε, αλλά δεν το βλέπω το Χουλ να βάλει 4. Εντάξει, δεν πειράζει. Στο δεύτερο όμιλο να προκριθεί η Χιλή. Από τη δεύτερη κιόλας αγωνιστική αυτό το στοίχημα είχαμε επιτυχία. Στον τρίτο όμιλο, αν θυμάστε, είχα πει ότι είναι το πιο δυνατό από όλα μακροχρόνιο να μην προκριθεί η Ιαπωνία. Ένα στοίχημα το οποίο επαληθεύτηκε. Και μάλιστα θυμάμαι είχες πει κιόλας ότι λέμε απλά να μην προκριθεί και όχι απλά να, ξέρεις, να είναι τελευταία στον όμιλο. Ναι, να τερματίσει τελευταία, έχει απόδοση 3,75, αλλά έτσι. Καλύτερα πήγαμε έτσι στο να μην προκριθεί σαν μια πιο ασφαλέστατη επιλογή. Στον δεύτερο όμιλο, να προκριθούν από το όμιλο, είχαμε επιλέξει Ιταλία και Ουρουγουάη. Επαληθευτήκαμε κατά το ίμιση, καθώς η Ιταλία αποχαιρέτησε τη διοργάνωση. Αλλά δεν πληρωνόμαστε όμως. Δεν πληρωνόμαστε φυσικά. Πέμπτο όμιλο, πρώτο σκόρερ Γαλλίας Μπενζεμά. Ήδη. Έκανε, καλά έκανε που βγήκε η Κωνσταντίνα. Καλά έκανε. Δεν πειράζει. Στον πέμπτο όμιλο, πρώτο σκόρερ Γαλλίας ο Μπενζεμά είναι ο παίκτης ο οποίος έχει σκοράρει μέχρι στιγμής τα περισσότερα τέρματα και απέχει και 2 τέρματα διαφορά από τον δεύτερο. Mm-hmm. Πάμε δηλαδή αρκετά καλά. Ναι, το έχει ο Μπενζεμά, το έχει. Ναι. Εντάξει. Αν είχε βάλει και χθες κανένα γκολάκι, αλλά δεν ήταν ορισμένο. Καλά πάει. Καλά πάει και καλά δείχνει πάει, ναι. Ότι θα είναι και ο ηγέτης της Εθνικής Γαλλίας. Στον επόμενο όμιλο, πρώτο σκόρερ Βοσνίας ο Τζέκο, αυτό το στοίχημα δεν έχει χαθεί, το έχουμε πιάσει απλά. Έχουν πετύχει 4 παίχτες από ένα γκολ και η απόδοση μοιράζεται δια του 4. Δηλαδή δεν είναι χαμένο το στοίχημα, είναι κερδισμένο, αλλά δεν είναι στην απόδοση του 2,40. Ναι, επειδή 4. Έχουν σκοράρει 4 παίχτες σε ένα τέρμα, η Βοσνία δεν έχει κάποια άλλη αναμέτρηση. Έχει τελειώσει, έχει αποκλειστεί. Έχουμε πιάσει το 2,40 αυτό, αλλά σε μικρότερη απόδοση ισοσκελίζεται δια του 4 στην ουσία. Δηλαδή πάει απλά, 30. Ναι, κάπου εκεί πάει, αλλά είναι πληρωμένο. Έχει κερδισμένο. Στον επόμενο όμιλο να αποκριθεί Γερμανία-Γκάνα, δεν το ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει. Στον τελευταίο όμιλο, πρώτο σκόρερ Βελγίου Λουκάκου. Ο Λουκάκου μας έχει απογοητεύσει και αυτό που με ανησυχεί πάρα πολύ, παρόλο που δεν θα έπρεπε, γιατί προχωράει η ομάδα του Βελγίου στην επόμενη φάση. Είναι το αν είναι, θα τον επιλέξει στο βασικό σχήμα. Είναι με ότι όταν έγινε αλλαγή την προηγούμενη αγωνιστική, είχαμε παρατράγωδο με τον προπονητή και μάλλον θα έχουμε μυραλά. Στην 11η αντί για τον Λουκάκου θα δούμε. Μυραλάς που έπαιξε και καλά, βέβαια. Πολύ καλά, έχει και δοκάρι και ήταν. Στο νικητής διοργάνωσης έχουμε προτείνει τη Γερμανία στην απόδοση του 7,5. Βρισκόμαστε πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι για αυτήν την επιλογή. Ναι. Η εικόνα μέχρι τώρα γενικότερα και μόνο της Γερμανίας αλλά και των υπόλοιπων διεκδικητών μας αφήνει
αισιοδοξία. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα που να πει ότι έχει ξετρελάνει τώρα. Όχι, απλά θα πω ότι η Γερμανία αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει πέσει η κατάκτηση για το Μουντιάλ στην απόδοση του 4. Δηλαδή υποστηρίζει. Ναι, και το πες. Η Βραζιλία, θα σου πω αμέσως τώρα, θα το δω εδώ, έχει 3,75. Από? Από 4. Όχι, είναι σταθερά. Και άλλη μια ομάδα θέλω να πει, στη Γαλλία. Η Γαλλία, τι η, Γαλλία η οποία πριν ξεκινήσει η φάση των ομίλων έδινε κάπου στο 25 να κατακτήσει το τρόπο. Ναι, αυτή τη στιγμή έχει στο 9. Είναι στο 9. Έχει, είναι πρώτο φαβορή η Βραζιλία. Λες πω, η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει 500 πρέπει να έχει. Και... όχι, βρε, λιγότερο έχει. Πόσο έχει. Εδώ είχε. Στην αρχή τη διοργάνωση. Στην αρχή νομίζω είχε στο 200 ήμασταν. Ναι, 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 κάπου εκεί. Όχι, όχι, παιδιά. Στην αρχή όταν ξεκίνησε το στοίχημα είχε 500. Καλά, εσύ ξέρει καλύτερα. Ναι, πες τώρα είμαστε στο 81. Καλά είναι. Ωραία. Εντάξει. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει τη δυνατότητα αγοράζω και πουλάω στο στοίχημα, έτσι. Βέβαια. Μα όποιοι παίχτες ασχολούνται επαγγελματικά λίγο έτσι περισσότερο από ό,τι. Οι περισσότεροι αυτό κάνουν, δεν χάνουν. Όπως. Μια και το φέρει κουβέντα, δεν υπάρχει παίχτης του στοιχήματος ο οποίος να ασχολείται επαγγελματικά με το στοίχημα και να χάσει το 90. Δεν γίνεται να χάσει το 90 άμα κερδίζει η ομάδα σου. Το έχετε αλλάξει ήδη. Έχει πουλήσει ήδη την αγορά, έχει πάρει τα λεφτά και παρακολουθεί το παιχνίδι εκ του ασφάλους. Έτσι ακριβώς. Γιατί δεν είναι όπως όλοι που πάνε για τα πολλά. Μοιάζει να κερδίζει. Έτσι. Μα το στοίχημα παίζει για να κερδίζει. Δεν ξέρω κανένα να παίζει να χάνει. Όλοι θέλουν να παίζουν να κερδίζουν, ασχέτως ότι δεν τα καταφέρνουν αρκετοί. Επειδή θέλουν να κερδίσουν τα πολλά. Ακριβώς, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πρώτο σκόρερ διοργάνωσης. Τρεις παίχτες έχουμε κρατήσει. Στον έναν έχουμε αποτύχει παταγωδός, καθώς ο Ιγκουαΐν είναι ίσως η μεγαλύτερη απογοήτευση στο ρόστερ της Αργεντινής. Έχει σκοράρει αρκετά τέρματα η ομάδα της Αργεντινής. Ο Ιγκουαΐν δεν έχει καταφέρει να σκοράρει. Πάμε πάρα πολύ καλά με τον Μίλερ, ο οποίος σε δύο παιχνίδια έχει τρία τέρματα, ένα πίσω από τον Μέση, ο οποίος βρίσκεται στα τέσσερα. Μέση και τον Νέιμαρ. Και τον Νέιμαρ, φυσικά, ναι, σωστά. Αλλά έχει μάθει λιγότερο. Ο Καβάνι έχει ένα τέρμα, αλλά έχει πολλές πιθανότητες πλέον. Αυτό πλέον να προχωρήσει. Γιατί αν θα είναι μόνο στην επίθεση, καθώς ελείψη Σουάρες. Υπήρχε αυτή η αναμενόμενη. Σήμερα με 9 αγωνιστικές αποκλεισμό από την εθνική Ουρουγουάη. Συγγνώμη, ο Ιγκουαΐν που τραυματίστηκε και χάνει το υπόλοιπο στην Αργεντινή. Το Αγκουέρο, νομίζω. Αγκουέρο, έχει δίκιο. Εντάξει. Είμαστε πάντως μέσα στο παιχνίδι με τον Μίλερ με τα τρία τέρματα και έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο. Θα δούμε πώς θα πάει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε και στα φρέσκα, αυτά τα οποία θα προτείνουμε τώρα για τα επόμενα παιχνίδια από την φάση των ομίλων, δηλαδή τα νοκάουτ, την φάση των νοκάουτ μάλλον και μετά. Ναι, είναι πέντε επιλογές που έχουμε κρατήσει από τα πέντε πρώτα ζευγάρια που έχουν προκύψει για την φάση των 16 της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. 28 έκτοτε Σάββατο, Βραζιλία-Χιλή είναι η πρώτη αναμέτρηση. Εδώ μου κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση η τιμή του άσου. Να πω την αλήθεια, το περίμενα πολύ πιο χαμηλά. Ναι. Το 1,65 για την Βραζιλία, η οποία δεν έχει παίξει καλά ως τώρα, αλλά θα έχει την εύνοια την οποία έχουν όλες οι διοργανώσεις. Είναι μια ομάδα. Έχει και το πλεονέκτημα της έδρας, τον κόσμο κτλ. Η Χιλή βέβαια είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και γι' αυτό και την εμπιστευτήκαμε κι εμείς να περάσει από τον όμιλο. Αλλά περίμενα ότι οι τιμές του άσου θα είναι πολύ πιο χαμηλές. Δηλαδή περίμενα τον άσο αυτό γύρω στο 1,45, όχι το 1,65. Έχει μεγάλη διαφορά. Αυτό δηλαδή σε οδήγησε στο να παίξει τον άσο. Αυτό με οδήγησε πιο πολύ. Δεν θέλω να παίξω πρόκριση 1,30 γιατί δεν έχει νόημα να προτείνει μια απόδοση του 1,30. Πιστεύω ότι θα το πάρει το παιχνίδι Βραζιλία. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Το παιχνίδι της Κολομβίας με την Ουρουγουάη. Είναι τώρα, θυμίζω, την ίδια έτσι, μέρα. Ναι. Έχουμε επιλέξει το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Εμείς είχαμε πει από την αρχή, εδώ από τότε που αρχίσαμε να κάνουμε τις εκπομπές, ότι η ομάδα της Κολομβίας είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και θα πρωταγωνιστεί στη διοργάνωση. Είχαμε πει ότι θα σίγουρα, κατά μεγάλη πιθανότητα, γιατί σίγουρο δεν υπάρχει πουθενά, θα είναι στην πρώτη θέση του ομίλου. Τα κατάφερε με. Το εμφαντικό τρόπο, ναι, ναι. Έτσι, ήταν η ομάδα η οποία ξεχώρισε από τον ομιλό μας. Έχει πλεονέκτημα η Κολομβία πλέον μετά την τιμωρία του Σουάρες, γιατί είδατε πόσο διαφορά έχει η Ουρουγουάη με τη συμμετοχή του Σουάρες στο παιχνίδι με την Αγγλία και όταν δεν έπαιζε με την Κωνσταρίκα, η οποία έχασε κιόλας και είχε και δυσκολία στο να σκοράρει κάποιο τέρμα. Η Ουρουγουάη με τον Σουάρες δαγκώνει. Δαγκώνει, αλλά τώρα τέλος. Αλλά τώρα τέλος. Δεν έχει άλλο δάγκο. Έχουμε επιλέξει τον goal σε αυτή την αναμέτρηση λοιπόν, καθώς πιστεύουμε ότι και η ομάδα της Κολομβίας θα σκοράρει και η Ουρουγουάη έχει ελπίδες να σκοράρει. Το goal goal στην τιμή του 1,90 που είναι outsider, γιατί το no goal στην ουσία είναι το φαβορή σε αυτή την αγορά, είναι μια καλή επιλογή στην απόδοση του 1,90. Αυτές είναι οι δύο επιλογές από το Σάββατο. Πάμε στα παιχνίδια της Κυριακής. Τα δικά μας. 29 έκτου, Ολλανδία-Μεξικό.
που θα είναι και το ζευγάρι το οποίο τον νικητή θα τον αντιμετωπίσει η Ελλάδα στην επόμενη φάση. Σωστό. Ας ελπίσουμε δηλαδή. Ολλανδία-Μεξικό και εδώ έχουμε επιλέξει τον γκολ-γκολ. Παρόλο που το Μεξικό είναι μια πάρα πολύ σκληροτράχηλη ομάδα στην άμυνα και πολύ δύσκολα δέχεται τέρμα. Ναι. Αλλά εσύ. Η Ολλανδία έχει την ποιότητα από τη μέση και μπροστά στο να σκοράρει. Και με δεδομένο νομίζω όμως ότι η Ολλανδία είναι η καλύτερη επίθεση στη φάση των ομιλών. Ναι, βέβαια. Είναι νομίζω επίθεση. Ότι το γκολ-γκολ στο 2 είναι. Το 2 πιστέψτε με ότι το Σάββατο δεν θα υπάρχει. Θα είναι πολύ πιο χαμηλό. Αυτό, δηλαδή, θα είναι πιο χαμηλά, αυτό πιστεύω. Παρόλο που περιμένουμε να κλείσει το παιχνίδι. Ναι, και εγώ αυτό περιμένω. Αλλά νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιο θα σκοράρει πρώτο σε αυτό το μάτς. Κοίταξε. Αν σκοράρει το Μεξικό, νομίζω ότι θα είναι. Όποιο και αν σκοράρει, θα είναι άλλα παιχνίδια. Δηλαδή, αν και σκοράρει το Μεξικό πρώτο, κάνοντα και μια ανάλυση τέλο πάντων των νοκάου του παιχνιδιού με τη ευκαιρία, τότε θα κλειστεί στην άμυνα να διασφαλίσει τα νότα, πιέζοντας ψηλά, κάτι που ξέρει να κάνει και δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο και το παιχνίδι της Ολλανδίας. Αυτό. Η οποία δεν μπορεί με σημαίνες άμυνες εύκολα να βγάλει φάσεις. Αντιθέτως, άμα η Ολλανδία πετύχει πρώτη γκολ, θα αναγκάσει το Μεξικό να ανοιχτεί και μετά αυτά τα παιχνίδια είναι βούτυρο στο ψωμί της Ολλανδίας. Απλά, εγώ θα πω και κάτι άλλο σε αυτό, μιας και πιάσαμε αυτό το ζευγάρι λόγω της επιλογής του γκολ-γκολ, ότι δίνω προβάδισμα στο Μεξικό να περάσει στην επόμενη φάση. Και εγώ. Αν είναι για πρόκριση, ναι, για πρόκριση. Εγώ. Δεν το εγώ. Έχω προτείνει. Η πρόκριση προσφέρεται στο 2,70. Κατ' εμέ είναι οριακά αποδεκτή το 2,70 απόδοση στην πρόκριση του Μεξικού. Γιατί έχουμε ξαναπεί ότι είδατε πως οι ομάδες από τη Λατινική Αμερική συμπεριφέρονται καλύτερα στα περισσότερα παιχνίδια της διοργάνωσης. Και εγώ Μεξικό είμαι. Το goal-goal και πιστέψτε με ότι οι περισσότεροι Έλληνες θα είναι με το Μεξικό γιατί μας ταιριάζει. Το Μεξικό, σαν ένα πιθανό αντίπολο λες. Στη φάση των 8 από την Όχι Ολλανδία, λες, ε. Με την Ολλανδία το φοβάμαι πολύ το μάτς. Πάρα πολύ. Αν παίξουμε με την Ολλανδία με το καλό, το φοβάμαι πάρα πολύ το μάτς. Γιατί μωρέ. Γιατί... Τακτικά νομίζω μας ταιριάζει η Ολλανδία. Και εγώ αυτό έχω την αίσθηση. Αν παίξουμε με το Μεξικό, βάσει τη εικόνα που έχουμε παρουσιάσει ως τώρα και τη τακτική που ακολουθούμε σαν χώρα και σαν ομάδα, πιστεύω ότι έχουμε περισσότερες πιθανότητες. Εάν παίξουμε με την Ολλανδία, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αυτό είναι το καλό. Δηλαδή, η Ολλανδία π.χ. που ζορίζεται σε κλειστή άμυνα, που τέτοια είναι τη εθνική, ξέρει, εκεί μπορεί να έχει κάποιε ελπίδε. Με δεδομένο ότι εντάξει, η Ολλανδία θα είναι το φαβορή, θα ανοιχτεί και θα αφήσει και ένα στην άμυνα. Και δύσκολο νομίζω ότι η Ολλανδία, ο Φαν Χάλ, θα επιλέξει ένα 5-3-2 για να αντιμετωπίσει την Ελλάδα. Με αυτό θα παίξει. Έχει πει ότι με αυτό θα παίξει όλες τις αναμετρήσεις. Με αυτό θα παίξει. Δεν ξέρω αν θα το ακολουθήσει πιστά. Το οποίο δεν είναι βέβαια το 5-3-2 που φαντάζεται κάποιο ότι έχει 5 αμυντικούς τώρα, έτσι. Το 5-3-2 είναι, για να πω και κάτι, είναι αυτό του Παναθηναϊκού όταν έκανε τις πορείες στην Ευρώπη. Ναι, αλλά αυτό ήταν κλασικό 5-3-2. Όχι, με μπακ που προωθούνται. Ναι, έτσι. Αλλά και έπαιζε και με Λίμπερ τότε ο Παναθηναϊκός, με τον Χένιξεν, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά Ολλανδία... τώρα είναι πιο επιθετικό γενναίες αυτό το 5-3-2 που παρουσιάζουν ο Φαν Χάλ στην Ολλανδία και άλλες ομάδες στο Μουντιάλ, έτσι. Δεν είναι ο μοναδικός. Ναι, ο Φαν Χάλ είπε ότι επέλεξε αυτό το σύστημα, το πήρε copy-paste από τη Φέγενορντ. Γι' αυτό και τα 4 πόντα της άμυνας είναι από την ομάδα της Φέγενορντ. Λοιπόν, επιλογή γκολ-γκολ κρατάμε και σαν προβάδισμα, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το Μεξικό έχει ένα μικρό προβάδισμα για την πρόκληση στην επόμενη φάση. Και πάμε στο παιχνίδι το οποίο μόνο πολύ το ενδιαφέρον μέχρι την Κυριακή. Είναι το παιχνίδι, το σημαντικότερο παιχνίδι της ιστορίας μας σε τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου, καθώς έχουμε και βάσει των αποδόσεων μια ευκαιρία. Μοιρασμένες οι αποδόσεις, δηλαδή μοιρασμένες και οι πιθανότητες για να περάσουμε στην επόμενη φάση με την Κώστα Ρίκα. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην πρόκληση της Εθνικής. Και λόγω της ψυχολογίας που έχουμε και λόγω ότι έχουν καταφέρει οι παίχτες πλέον να πάρουν αυτό που αξίζουν. Γιατί η Ελλάδα, κακά τα ψέματα, με την εικόνα και των τριών παιχνιδιών, θυμάστε, εγώ σας είχα πει και εσείς συμφωνήσατε εν μέρει ότι και στο πρώτο παιχνίδι η Ελλάδα στάθηκε καλά. Παρόλο που ναι. Υπέστη την ήττα με 3-0, που ήταν άδικο το σκορ, ήταν δίκαιη η ήττα, αλλά το σκορ δεν ήταν. Αλλά είχε και ευκαιρίες, είχε και κατοχή. Ήταν καταρχήν το πρώτο παιχνίδι που θυμάμαι τα τελευταία χρόνια που είχε κατοχή μπάλες η Ελλάδα. Στο Κολομβία, Ελλάδα. Και έχασε. Δεν έχει σημασία ότι έχασε. Έχασε επειδή γίνανε διάφορα. Αλλά έχασε. Ήταν καλύτερη, κέρδισαν και καλύτεροι στην τελική. Ναι, βέβαια. Σωστό. Το συζητάμε. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην πρόκληση της Ελλάδας. Καταρχήν γιατί βρίσκουμε απέναντί μας ένα αντίπαλο που δεν έχει παίξει παρόμοιο παιχνίδι όπως αυτό. Ναι. Η Κώστα Ρίκα δεν έχει αντιμετωπίσει ομάδα στην οποία να μείνεται. Και έχει κάτι... αντιμετωπίσει ομάδες οι οποίες επιτίθενται. Έτσι. Και χτυπούσε στην κόντρα. Τώρα κόντρα δεν υπάρχει. Και κάτι ακόμη που μπορεί να μπει στην εξίσωση είναι ότι η Ελλάδα στα knockout παιχνίδια δείχνει πολλές φορές χαρακτήρα, έτσι. Εντάξει, έχει δείξει. Θυμίζω ότι η Ρουμανία ναι. Εννοώ. Η Ρουμανία, η πρόκριση επί της Ρουμανίας στον Μπαράζ αυτό ήταν τεράστιο αποτέλεσμα. Δεν το συζητάμε. Η Κώστα Ρίκα έχει ξαναπαίξει μουντιάλ. Σε νοκάουτ φάση. Όχι.
Όχι, ε. Δεν έχει παίξει. Εγώ δεν το θυμάμαι να έχει παίξει. Όχι, όχι, δεν έχει παίξει σίγουρα. Θέλω να, θέλω να καταλήξω ότι δεν είναι και μια έμπειρη ομάδα της διοργάνωσης. Και γενικότερα είναι ένα νεανικό σύνολο. Ναι, μεν υπάρχουν παίκτες οι οποίες έχουν παραστάσεις από την Ευρώπη, αλλά δεν τη λες και την πιο. Κοιτάξτε, ακόμη και οι Αστέρες που είναι ο Κάμπελ και ο Ρουίς κυρίως. Εντάξει, δεν είναι τώρα ο παίχτης που θα σε φοβήσει και θα. Κοίτα, ο Κάμπελ έχει κάνει εκπληκτικά πράγματα στον Ολυμπιακό. Έχει κάνει πολύ καλά πράγματα, αλλά. Τα έκανε και στον Ολυμπιακό, αλλά όχι τόσο έντονα. Όχι, και όχι με τέτοια συχνότητα. Δεν είχε όμως το χαρακτήρα του ηγέτη στον Ολυμπιακό. Όχι. Στην Κώστα Ρίκα του έχει δοθεί αυτό. Ναι, έχει δοθεί. Κακά τα ψέματα. Και στον αγωνιστικό χώρο με το να παίζει μόνο. Είναι πάρα πολύ καλό παίχτης και έχει πάρα πολύ μυαλό. Το ξέρει, ωραίο ο Μανολάς εκεί, το ξέρουν αυτοί. Εντάξει, θα παίξει ρόλο και αυτό που είπες. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην αντιμετώπιση του Κάμπελ. Γιατί και από τις προπονήσεις και τον ξέρουν και πιστεύω ότι. Και Μανιάδης, ενδεχομένως και Σάμαρης, Χολέβας. Ναι, υπάρχουν πολλοί. Βέβαια του ξέρει και αυτό, είναι πρόβλημα και αυτό. Εντάξει, δεν είναι. Είμαστε πιο πολλοί εμείς. Πάντως, αν θέλετε να κάνουμε και ένα σχόλιο για το παιχνίδι το οποίο προκριθήκαμε επί της ακτής. Είχαμε πει ότι μεγάλη σημασία θα παίξει το κέντρο της εθνικής μας. Αν θυμάστε, προβληματιζόμουν ποιος θα μαρκάρει από τους τρεις με Κονέ, Καραγκούνη και Μανιάτη και ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί τελικά που μπήκε ο Σάμαρης μέσα. Ναι, κοίταξε, ο Μανιάτης έκανε πολύ δουλειά. Ο Μανιάτης εννοείται. Έκανε πολύ δουλειά πάνω στον Γιάγια. Αλλά άλλο το σύστημα, άλλο το σχήμα με δύο κεντρικούς μέσα στον Καραγκούνη, το Μανιάτη και από μπροστά στον Κονέ και άλλο Σάμαρης. Μανιάτης και από μπροστά ο Καραγκούνης. Μα ο Μανιάτης και λιώς όταν ξεκίνησε το παιχνίδι έπαιξε βάση με τους άλλους δύο πιο μπροστά. Τον Κονέ και τον Καραγκούνη. Όταν έγινε η αλλαγή, ο Σάμαρης έπαιξε λίγο πιο πίσω. Ναι. Έτσι. Ο Σάμαρης ο οποίος έκανε τεράστια εμφάνιση. Ναι. Και ο Μανιάτης, αυτοί οι δύο για μένα ήταν οι καλύτεροι παίκτες. Δεν μπορεί να τον βγάλει ο Σάντος. Δεν μπορεί να τον βγάλει. Εν ώψη Κωνσταρίκα εννοώ. Όχι, τι να βγάλει, εντάξει. Το Σαμαρί. Εντάξει, μωρέ, παίζουν πάρα πολλά. Δεν είναι μόνο η εμφάνιση, η τελευταία εμφάνιση κάποιου παίχτη. Είναι και ο αντίπαλο, είναι τα χαρακτηριστικά του αντιπάλου, τι μου κάνει, τι δεν μου κάνει. Εντάξει. Όλα αυτά παίζουν. Απλά πιστεύω ότι. Και φυσικά η έκπληξη ήταν ο Χριστοδουλόπουλο, ο οποίο έκανε. Φανταστικό παιχνίδι. Τη ζωή του. Με την εθνική σίγουρα. Έκανε το παιχνίδι τη ζωή του. Ήταν ουσιαστικό. Μάρκαρε βοήθησε πάρα πολύ το Χολέμπας που λέγαμε ότι θα έχει πρόβλημα ο Χολέμπας. Μπράβο. Και δεν είναι τυχαίο ότι ήταν το καλύτερο παιχνίδι του Χολέμπας ναι, με την εθνική πολύ. Ομάδα. Έτσι, και αμυντικά και επιθετικά. Γιατί και την ασφάλεια ο Χολέμπας του Παπασταθόπουλου για να κάνει κούρσες. Ασφάλεια που δεν είχε όταν έπαιζε στα αριστερά. Ο Κονέ στο πρώτο παιχνίδι. Ή ο Κονέ ή ο Σαμαράς. Ναι, ναι. Σαλαμάτς και ο Σαμαράς βέβαια να πούμε ότι έκανε. Δύο πράγματα έκανε. Ναι, το παιχνίδι. Αλλά δύο πράγματα που έκρινε ένα μάτς. Δεν έκρινε ένα μάτς, έκρινε όλη την ιστορία της εθνικής σωστό, φέτος. Σωστό. Έκρινε ένα μάτς. Το πας κατ' επίθεση είναι. Ναι, γιατί άμα δείτε, δεν πήγαινε στην μπάλα κανείς, την κοιτάζαν όλοι. Όχι μόνο αυτό, λέω και τι να σύστησουμε στο Σάμαρη, ναι. Στο πρώτο γκολ, κερδίζει το πέναλτι και εκτελεί το πέναλτι. Εάν δείτε, ήταν και ο πιο ψύχρωμος από όλους. Όταν πάνε και τον αγκαλιάζουν όλοι. Το είπε και στο βίντεο που παρακολουθήσαμε νωρίτερα, το ότι έλεγε ο Κατσουράνης ότι την ώρα που εμείς έχουμε 200 φυγμούς, ο τύπος έχει 5. Εντάξει, δεν είναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Αν παρακολουθήσετε τη φάση ξανά, εντάξει, κερδίζει το πέναλτι, πέφτουν πάνω όλοι να το συγχαρούν και σηκώνουν τα πάνω και λέει ήρεμα. Ήρεμα. Ναι, έτσι, έτσι. Παίρνει την μπάλα, ναι, ναι. Το βάλε. Έτσι είναι. Και βλέποντας την ίδια στιγμή ότι ξέρεις, υπάρχει διάθεση ξέρεις, από πολλούς άλλους να αναλάβουν την ευθύνη. Μα ποιος θα πάει. Έχει αναλάβει και στο παρελθόν ένα εξίσου σημαντικό πέναλτι ο Σαμαράς με την Κροατία. Μα έχει σημασία ποιοι παίζουν όμως ακόμα. Σίγουρα. Δηλαδή, αν έπαιζε ο Καραγκούνης, θα το παίρνει ο Καραγκούνης. Δεν νομίζω ότι θα το παίρνει. Όχι, ο Καραγκούνης ήθελα να πω. Αν έπαιρνε ο Καραγκούνης, θα το παίρνει. Αν το συζητάω, μπορεί και αυτό να το παίρνει. Αλλά ο Κατσουράνης δεν έχει χτυπήσει και πολλά απέναντι στην Ελλάδα. Αν δεν ήταν ο Σαμαράς με την 11 που υπήρχε εκείνη την ώρα. Ο Σάμαρης πρέπει να το χτυπήσει για μένα. Άμα δεν το χτυπούσε. Και είχε και την ψυχολογία και. Έχει και καλά χτυπήματα. Έχει και καλά χτυπήματα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ίσω αυτή την εκτέλεση την έπαιρνε ο Σαλπικίδης. Εντάξει. Ο Σαλπικίδης πέναλτι. Το έχει κάνει. Το έχει κάνει, εντάξει. Κακά χτυπήματα πάντα. Αλλά πάντα εύστοχα. Αυτό είναι κακά χτυπήματα. Πάντα εύστοχα. Και μεταξύ μας όμως Σαμαρά. Ήταν και το. Ήταν πολύ δυνατό. Ήταν δυνατό. Ήταν δυνατό. Αλλά ήταν σε σημείο που βολεύει τους αντίπαλους τερματοφύλακες. Ήταν λίγο πιο πάνω. Εντάξει, επειδή ο άλλος δεν. Και ξέρεις, καταλήγεις στο συμπέρασμα ότι το καλύτερο πέναλτι είναι στη μέση πλέον. Το καλύτερο πέναλτι είναι το πέναλτι αυτό που μπαίνει. Αυτό που γράφει. Αυτό που μπαίνει. Αυτό θα πω εγώ. Λοιπόν, καταλήξαμε με αυτά και με αυτά στην πρόξηση της εθνικής μας. Με συνοπτικές διαδικασίες. Έχουμε λάβει την απόφασή μας. Οκ, ακολουθήστε μας στοιχηματικά.
και μετά θα βγούμε στην αγορά να πανηγυρίσουμε και τα κέρδη και την ιστορική πρόκληση της Ελλάδας στους 8 της διοργάνωσης. Αυτά τα παχιά λόγια είναι που ξέρεις. Και ο μεγάλος ενθουσιασμός που με προβληματίζουν και αυτό μου δημιουργούν ένα αίσθημα φόβου. Τέλος πάντων, εντάξει. Πριν το μάτς με την Ακτή, όλοι βλέπανε Κωνσταρίκα και 8, έτσι. Πριν καν ξεκινήσει το μάτς με την Ακτή. Όχι, παραπάνω. Παραπάνω πηγαίνανε. Λοιπόν, πες μας μερικά άλλα στοιχήματα για το δικό μας παιχνίδι. Υπάρχουν πάρα πολλά. Τώρα θα πω έτσι στοιχεία σε μια εταιρεία. Εκτός από αυτά τα κλασικά που υπάρχουν, που μπορείτε να τα βρείτε και στον κρατικό οργανισμό, corner, κάρτες κτλ. Ναι, όχι, δεν θέλω τέτοια. Αυτά είναι του τζόγου τώρα. Θα πάμε, ναι, αυτά είναι περισσότερο. Υπάρχει και εδώ ποια ομάδα θα κάνει τσέντρα, μας ενδιαφέρει. Υπάρχουν, είπαμε ότι υπήρχε και στοίχημα αν θα δαγκώσει το Μουντιάλο. Σου αρέσει. Ναι. Υπήρχε. Αλήθεια. 175 απόδοση πλήρωνε σε μια εταιρεία σουηδική. Έδινε 175. Δεν θέλω να την αναφέρω. Ναι. Το είχε παίξει κιόλα ένα, όχι γνωστό μου. Αλλά το δημοσίευσε εκεί σε μια ομάδα και το είδα το στοίχημα. Λέει αλήθεια, ήταν 175 απόδοση. Λοιπόν, αν θέλετε. Λέει και ο Μίτσος από μέσα, από το control, με 10 ευρώ έβγαλε ποσά μου πει, σε Δημητρή. Με 10 και 175. Με 10 ευρώ έχει βάλει και κάτι άλλο. Μπορεί να έχει προσθέσει και κάποια άλλη αγορά μαζί. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, στο παιχνίδι της εθνικής μας, να προκριθεί η εθνική μας στην παράταση 15 απόδοση. Δηλαδή, να πάμε στην ισοπαλία και στην παράταση να καταφέρουμε. Να προκριθεί στα πέναλτι 10 απόδοση. Είναι μερικά από αυτά τα στοιχήματα που. Πάντως δεν είναι απίθανη ισοπαλία στο μεταξύ. Όχι. Εγώ πιστεύω είναι το φαβορή αποτέλεσμα που θα έρθει. Αυτό πιστεύω. Και εγώ θα πιστευτώ, αν θέλετε, έτσι σαν ένα ειδικό. Δεν σκορ, έτσι. Πολύ καλό και αυτό. Θα εμπιστευτώ το Σαμαρά πάλι να ξανασκοράρει. Και αν παίξει. Πρωτός ή γενικά. Γενικά θα το βρούμε αυτό γύρω στο 4,5 απόδοση. Και αν παίξει ο Κατσουράνης. Αν παίξει, γιατί υπάρχει. Α, εσύ είσαι τώρα το πας αλλού. Υπάρχει πάρα πολύ παρασκήνια για τη συμμετοχή και υπάρχουν και κάποια διάφορα τα οποία δεν θέλω να τα συζητήσω. Τι σελίδες στο Facebook. Στο Facebook. Τώρα είναι 80.000 κόσμος έχει πατήσει like. Δηλαδή ήθελα και να ήξερα πού βρεθήκαν όλοι αυτοί. Ειλικρινά. Άμα δηλαδή νομίζουν ότι ο Κατσουράνης κάνει ζημιά στην εθνική, καλύτερα να μην παίζει καθόλου. Εντάξει, είναι αυτοί που γεμίζουν το Καραϊσκάκι ή τηλεφόρο Αλεξάνδρας. Δηλαδή, ειλικρινά τώρα 80.000 κόσμο μέσα σε δύο μέρες πάτησε like να μην παίξει βασικός ο Κατσουράνης με την Κωνσταρίκα. Ένας παίκτης ο οποίος αν παίξει βασικός θα παίξει πολύ καλά. Σας το λέω εγώ και αναλαμβάνω την ευθύνη το λεγόμενο. Εντάξει. Εγώ θα παίξω ο Κατσουράνης. Αν παίξει βασικός, 8,5 απόδοση δίνει να σκοράρει ένα τέρμα. Και αν το σκοράρει, θέλω να δω την αντίδρασή του την επόμενη μέρα. Δηλαδή έτσι είχε βάλει τον γκολ της πρόκρισης ο Καζουράνης. Θα τα κάνουν 80.000. Μέχρι τότε θα έχουν γίνει 200.000. Όλοι αυτοί που λένε ότι η πρόκριση οφείλεται στη μη συμμετοχή του Κατσουράνη και τα σχετικά. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, ήταν και άλλο ένα καλό, να μου επιτρέψεις να το πω. Δεν συμμερίζομαι για τον Κατσουράνη, αλλά ήταν ένα ωραίο πετυχημένο στο Facebook τότε και θέλω να το πω. Τρεις φωτογραφίες ναι, με τον Κατσουράνη και εσύ έτσι από κάθε ένα παιχνίδι της Εθνικής. Με τον Κατσουράνη είναι και τρεις φωτογραφίες και λεζάντες αντίστοιχες από κάτω. Στο πρώτο έπαιξε σε όλο έπαιξε, το χάσαμε. Χάσαμε. Η δεύτερη φωτογραφία, η λεζάντα από κάτω, έπαιξε ένα μίχρονο σοπαλία. Στο τρίτο δεν έπαιξε καθόλου, κερδίσαμε. Εντάξει, αυτά τα χαριτωμένα του Facebook. Λοιπόν, άλλο από εθνική είναι όχι, πάνω. Όχι, αυτά. Εντάξει, okay. Καλά είμαστε. Και το σύνολο τερμάτων 0-1 νομίζω θα έχει ενδιαφέρον σε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, κοίταξε να δεις, αν μπει νωρίς γκολ. Καλά, ναι, αυτό καταρρύπτεται. Ναι. Γι' αυτό δεν. Αυτά είναι επικίνδυνα να τα χάσει πολύ νωρίς. Δεν είναι μόνο αυτό, ότι είναι ότι δεν μπορείς να το κυνηγήσεις το στοίχημα να συνεχίζει αν μπει γκολ νωρίς. Δηλαδή, αν η εθνική μας ανοίξει το σκορ νωρίς, η Κωνσταντίνα υποχρεωτικά θα ανοιχτεί. Ή θα ισοφαρίσει ή θα το φάει το δεύτερο. Ναι. Νομίζω ότι δεν είναι και ομάδα που θα ανοιχτεί από το πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή, σταδιακά θα το πάνε και οι δύο, εάν και εφόσον. Ναι, έτσι κι εγώ συμφωνώ. Πάμε και στο τελευταίο παιχνίδι, στο Γαλλία-Νιγηρία, να δούμε τι γίνεται. Το Γαλλία-Νιγηρία είναι και αυτό ένα από τα ζευγάρια που έχουν προκύψει. Οι Γάλλοι, οι οποίοι έχουν μεγάλο προβάδισμα απέναντι στους Νιγηριανούς, οι Νιγηριανοί παρουσιάστηκαν πάρα πολύ καλοί με την Αργεντινή, αλλά ήταν ένα παιχνίδι, πιστέψαμε ότι ξέραν ότι θα προκριθούν, δεν είχαν άγχος, καθώς γνωρίζοντας το 2-0 των Βόσνιων επί των Ιρανών, ήταν πιο απελευθερωμένοι. Πιστεύω ότι οι Γάλλοι έχουν την ποιότητα, έχουν και τους παίχτες ώστε να καταφέρουν μια εύκολη επικράτηση απέναντι των Νιγηριανών που τους δίνω και μερικές τύχες να σκοράρουν αλλά όχι να χαλάσουν την επικράτηση των Γάλλων. Γι' αυτό και πρέπει και το Μπενζεμά για να προχωρήσει και το μακροχρόνιο που έχουμε δώσει από τη γυναίκα. Το θέλουμε γι' αυτό. Σωστό, σωστό. Ωραία. Αυτά. Αυτά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μύρωνα. Ανανέουμε ραντεβού για τη Δευτέρα το μεσημέρι να δούμε τι έχουμε κάνει. Και βεβαίως να δώσουμε και άλλα στοιχήματα. Θα έχουμε πρόκριση, είπε.
Ναι, το έχουμε κάνει στοιχηματικά, λέω. Okay. Όχι την εθνική. Μόνο στοιχηματικά, λέω. Και βεβαίως να δώσουμε και άλλα στοιχήματα για τα παιχνίδια που θα ακολουθούν. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, αυτά και από εμάς σήμερα. Ανανεώνουμε Δευτέρα, παρέα. Ναι, είπαμε ότι. Εδώ θα είμαστε. Νομίζαμε εμείς οι αδαείς ότι θα ήταν η τελευταία μας εκπομπή σήμερα, αλλά πού, αυτή την εθνική. Που ευτυχώς έστω και στο φινάλε μας. Και εμείς σαν τον Παπασταθόπουλο που παντρεύεται, λέει, 5 Ιουλίου. Ναι. Λοιπόν, τη Δευτέρα, λοιπόν, επόμενο ραντεβού. Ελπίζουμε να μην είναι και τελευταίο για την εθνική μας, να κερδίσει την Κωσταρίκα και εμείς να συνεχίσουμε να ακολουθούμε την εθνική στην Βραζιλία μετά το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Πρώτοι εμείς ξεκινήσαμε τη σεζόν, όπως πάει η δουλειά, τελευταίοι θα την τελειώσουμε εδώ στην τηλεόραση Κίδων. Οπότε ανανέουμε ραντεβού με την εκπομπή του Μουντιάλ την Δευτέρα γύρω στις 4 παρά. Μετά το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων, με όλα τα παραλληλεπόμενα και πολλή ρεπορτάζ από τη Βραζιλία για το παιχνίδι της εθνικής μας κόντρα στην Κωσταρίκα. Καλή μας επιτυχία, να είστε καλά.